Χαίρετε, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα επισκόπηση, μηνιαία επισκόπηση από τον Πασιφά, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φίλων Αστρολογίας. Θα δούμε αυτή τη φορά τον Μάρτιο του 2024, ο οποίος προμηνύεται ένας αρκετά ενδιαφέρον μήνας, μιας και φιλοξενεί και την πρώτη έκλειψη της χρονιάς. Θα μας τον παρουσιάσει η κυρία Χρυσάνθη Καλογερή. Γεια σας, ευχαριστώ το Σύλλογο για την ευκαιρία που μας δίνει μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ και εσάς που με παρακολουθείτε μέσα από αυτό το βίντεο. Θα ρίξουμε μαζί μια γρήγορη αλλά και βαθιά ματιά στο μήνα Μάρτιο μέσα από τη νέα σελήνη του μήνα και μέσα από την Πανσέλινο, που βασικά δεν είναι μια απλή Πανσέλινο, αλλά είναι μια σεληνιακή έκλειψη Παρασκείας. Όμορφα βέβαια ξεκινάει ο Μάρτιος με μια ευχάριστη όψη του ηλού προς το Δία, ένα εξάγωνο που δίνει ευκαιρίες για σε όλα τα επίπεδα για ανάπτυξη και εξέλιξη. Και κάπως φτιάχνει το κλίμα από τις προηγούμενες μέρες και από την Κρόνια Πανσέλινο του Φεβρουάριου. Ας πάμε όμως αμέσως στη νέα σελήνη του μήνα, να μοιραστούμε μαζί το χάρτη της νέας σελήνης. Η νέα σελήνη λαμβάνει χώρα στις 10 Μαρτίου του 2024, στην 20η μοίρα των ηχθείων και 16 λεπτά της μοίρας, στις 11 η ώρα και 11 δευτερόλεπτα, με οροσκόπο στην 17η μοίρα των διδύμων και 34 λεπτά και με σουράνημα 25 στην 25η μοίρα του υδροχώου, για όλο αυτός ο χάρτης με συντεταγμένες Αθήνας. Να πούμε ότι είναι μια νέα σελήνη Ποσειδόνια και δεν τη χαρακτηρίζω Ποσειδόνια μόνο επειδή λαμβάνει χώρα στους ηχθείς, όπου κυβερνάται από τον Ποσειδώνα, αλλά επειδή είναι και σε σύνοδο και σε συγκλίνουσα όψη συνόδου με τον Ποσειδώνα. Σχεδόν περίπου 7 μοίρες είναι τα φώτα που έχουν από τον Ποσειδώνα. Παράλληλα όμως θα έλεγα ότι είναι και μια Κρόνια νέα σελήνη και όχι ακριβώς επειδή πλαισιώνεται από τον Κρόνο και από τον Ποσειδώνα, όχι μόνο για αυτό το λόγο, αλλά επειδή βρίσκεται στο μεσοδιάστημα Κρόνου-Ποσειδώνα. Το μεσοδιάστημα Κρόνου-Ποσειδώνα βρίσκεται στην 19η μοίρα και 4 λεπτά της μοίρας των ηχθείων και η νέα σελήνη αυτή απέχει μόνο μία μοίρα από αυτό το μεσοδιάστημα. Και τι σημαίνει αυτό το μεσοδιάστημα, τι είναι αυτό το μεσοδιάστημα? Καταρχήν, ο άξονας Κρόνου Ποσειδώνα είναι άξονας ασθενειών και σύγχυσης. Και τα φώτα μέσα σε αυτό το ανάμεσα στον Κρόνο και στο Ποσειδώνα, δηλαδή στο μεσοδιάστημα αυτό, θα μπορούσαν να δώσουν τάσεις για έλλειψη ζωτικότητας, να δώσουν έτσι την αίσθηση της απεσιοδοξίας και επίσης μια προδιάθεση για ασθένεια. Ας μιλήσουμε λίγο για τα νέα ξεκινήματα αυτή της νέας σελήνης, καθώς κάθε φορά που μιλάμε για νέα σελήνη την έχουμε συνδεδεμένη με νέα ξεκινήματα. Και όταν λέμε νέα ξεκινήματα δεν είναι μόνο να ξεκινήσουμε
κάτι καινούριο από την αρχή. Αλλά ακόμα και όταν προσαρμόζουμε μία κατάσταση, βάζουμε στοιχεία νέα μέσα στην υπάρχουσα κατάσταση, ακόμα και αυτό μπορεί να θεωρηθεί ένα νέο ξεκίνημα. Οπότε να δούμε τι υπόσχονται αυτά τα νέα ξεκινήματα μέχρι την επόμενη νέα σελήνη του Απριλίου, γιατί καθώς ξέρουμε μια νέα σελήνη διαρκεί, το ξεκίνημά της μπορεί να δώσει γεγονότα, μπορεί να δώσει εξελίξεις μέχρι την επόμενη νέα σελήνη, αλλά συνήθως τα γεγονότα της κορυφώνονται με την Πανσέλινο, στη συγκεκριμένη μας περίπτωση, με την σεληνιακή έκλειψη Παρασκείας στις 25 Μαρτίου, που θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Οπότε, ας επικεντρωθούμε στην ερώτηση που είπαμε, τι είδος νέα ξεκινήματα μπορεί να κάνουμε με αυτή τη νέα σελήνη. Πρώτα απ' όλα, ό,τι και να αναλάβουμε, χρειάζεται κόπο, χρειάζεται πολλή εργασία και χρειάζεται θυσία. Δηλαδή, για να γίνει το όνειρο Ποσειδώνας, μια νέα σελήνη Ποσειδώνια, πραγματικότητα, να υλοποιηθούν τα όνειρά μας, να πάρουν σάρκα και οστά, μπορούν να πάρουν μέσα από τον Κρόνο και ο Κρόνος βρίσκεται εκεί να στηρίξει όλο αυτό. Αλλά αυτό απαιτεί πολύ κόπο, όπως είπα, θυσίες και ένα σωστό προγραμματισμό. Αυτό που λέμε, όσο πιο γεωμένη, όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα, με ένα σωστό προγραμματισμό. Είμαστε όμως σε θέση να κάνουμε αυτό το σωστό προγραμματισμό. Ας δούμε λίγο τον Ερμή. Ο Ερμής μόλις πάτησε το πόδι του στο ζώδιο του κρυού και ετοιμάζεται να συναντήσει τον Πλούτονα μέσα από μια όψη εξαγώνου. Δηλαδή ο Ερμής θα κάνει μια συγκλίνουσα όψη εξαγώνου με τον Πλούτονα. Μια ωραία όψη, καθώς ο Ερμής στο ζώδιο του κρυού δεν στερείται ούτε από ταχύτητα, έχει τόλμη, έχει διάθεση για πρωτοβουλία, έχει ενθουσιασμό και επίσης ο Πλούτονας από τον υδροχό τον οπλίζει με εφευρετικότητα αλλά και με βάθος σκέψης. Το μόνο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο Ερμής εκεί θα μπορούσε να δηλώσει έτσι πολύ πιθανόν μια νοριμότητα στα σχέδιά μας ή σε αυτό που εμείς θέλουμε να ετοιμάσουμε ή έχουμε μπροστά μας για να ετοιμάσουμε και μπορεί κάτι να είναι ακόμα στο αρχικό στάδιο και επίσης δεν θέλουμε τον παρορμητισμό του και τη βιασύνη του. Να πούμε ότι η Αφροδίτη βρίσκεται στις τελευταίες μοίρες του υδροχώου και ετοιμάζεται και ίδια να μπει στους ιχθύς μετά από 2 μέρες σε ένα ζώδιο όπου θα νιώσει όμορφα και μπορεί να δώσει τα θετικά της σε συναισθηματικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά παράλληλα λόγω της έξαρσης εκεί και λόγω των όψεων που θα κάνει, καθώς εδώ έχουμε μια Αφροδίτη ανιδιοτελή, σίγουρα μέσα από υπερβολές μπορεί να μας οδηγήσει ή να οδηγηθούμε εμείς σε λάθη. Ο Άρης μόλις έχει φύγει από την δυσαρμονική όψη που έχει κάνει με τον ουρανό, μια όψη τετραγώνου και επίσης ο ήλιος από ένα εξάγωνο την προηγούμενη μέρα
Να αναφέρω ότι αυτή η Νέα Σελήνη είναι αμέσως από τη Νέα Σελήνη που είχαμε, που είχε γίνει στον υδροχό το Φεβρουάριο. Οπότε όλο αυτό το σκηνικό του Φεβρουαρίου που πιθανόν να έμοιαζε λίγο δύσκολο και κάποιοι να βγήκαν από σχέσεις, από μια ένταση, να κάναν κάποιες αλλαγές, κάποιες αλλαγές που δεν ήταν προγραμματισμένες και που δεν ήταν στο χέρι τους και κάπως τους ήρθε απρόπτα, ακριβώς βιώνουν με αυτή τη Νέα Σελήνη που πολύ πιθανόν να βιώσουν μια απογοήτευση ή σε αυτό το νέο ξεκίνημα, αλλά που σίγουρα και εύκολα, έστω μέσα από κάποια εμπόδια και κάποιες δυσκολίες, θα βρούνε τα πατήματά τους. Από την άλλη, ο Δίας, σε μια αποκλίνουσα αλλά σχεδόν στενή όψη εξαγώνου με τον Κρόνο, και να πούμε εδώ ότι ο Δίας με τον Κρόνο φλερτάρει από τις αρχές της χρονιάς, ένα ωραίο εξάγωνο που στηρίζει γενικώς και αυτά τα νέα ξεκινήματα και τα στηρίζει ακόμα και σε νομικό πλαίσιο. Τι θα μπορούσε όμως να φέρει αυτή η Νέα Σελήνη σε επίπεδο γεγονότων? Θα μπορούσε να φέρει, να βγάλει στην επιφάνεια θέματα που σχετίζονται με τη θρησκεία, θέματα που σχετίζονται με την εκκλησία, με ιδρύματα. Μπορεί όλα αυτά τα θέματα να έχουν να κάνουν και με ένα νομοθετικό πλαίσιο. Μπορεί να υπάρξουν ζητήματα με μετανάστες. Δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια κακοκαιρία. Επιπλέον, θέματα υγείας και θέματα υγείας που σχετίζονται κυρίως με ιώσεις και με γρήπες, καθώς όπως προανέφερα και όψη, δηλαδή ο άξονας Κρόνου Ποσειδώνα σχετίζεται και με εξασθένιση του οργανισμού, οπότε καλά είναι να φροντίσουμε καλύτερα την υγεία μας και να φροντίσουμε την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Σε προσωπικό επίπεδο θα μπορούσε να φέρει κάποια θέματα σε σχέσεις, και εδώ να θυμίσω ότι η εξειδανίκευση από την απογοήτευση απέχουν πάρα ελάχιστα. Οπότε τυχόν σχέσεις που μπορούν να γίνουν με αυτή τη Νέα Σελήνη, θα πρέπει να προσέχουμε να μην εξειδανικεύσουμε καταστάσεις και να μπούμε σε σχέσεις απαγορευμένες που δεν μας υπόσχονται μέλλον, διότι το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βιώσουμε απογοήτευση, και επίσης κάποιοι που είναι ήδη σε μια σχέση μπορεί να περάσουν κάποιες δυσκολίες και να βιώνουν αυτή την πικρή γεύση της απογοήτευσης. Όμως θα μπορούσα να πω ότι είναι μια πολύ καλή Νέα Σελήνη για καλλιτεχνικά project, όπου μέσα από εργασία η έμπνευση και η φαντασία να μπορεί να γίνει έργο. Και ποιους επηρεάζει αυτή η σελήνη? Επηρεάζει τους γεννημένους 9, 10 και 11 Μαρτίου, 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, 10, 11 και 12 Ιουνίου, 12, 13 και 14 Δεκεμβρίου. Με λίγα λόγια, γύρω από αυτές τις μερομηνίες που
προανέφερα. Αυτή η νέα σελήνη, καλά είναι τα νέα ξεκινήματα να γίνουν εφόσον ο ήλιος περάσει τη σύνοδό του με τον Ποσειδώνα, καθώς μετά από περίπου 7 μέρες, στις 13 του Μαρτίου, ο ήλιος θα συνεντήσει τον Ποσειδώνα. Είναι ήδη μία εβδομάδα μετά την Νέα Σελήνη, οπότε βρίσκεται σχεδόν αμέσως από το πρώτο τέταρτό της, αλλά καλό είναι με ήλιο Ποσειδώνα να μην αναλάβουμε εκείνη την ημέρα νέα ξεκινήματα, μόνο αν είναι κάτι που σχετίζεται με ένα καλλιτεχνικό project. Διαφορετικά, καλά είναι να τα αφήσουμε όταν ο ήλιος θα μπει στον γριό και στις 21 Τρίτου θα κάνει μία όψη εξαγώνου με τον Πλούτονα και ακόμα και ο ήλιος στον γριό προδιαθέτει για νέα ξεκινήματα. Και να περάσουμε, πριν περάσω όμως την σεληνιακή έκλειψη Παρασκείας, θα ήθελα να πω δύο λόγια ότι αυτός ο χάρτης κουμπώνει απόλυτα και επηρεάζει απόλυτα το χάρτη της Ελλάδος και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί αυτούς τους δύο χάρτες. Μέσα είναι ο χάρτης της Ελλάδος και απ' έξω είναι ο χάρτης της Πανσελήνου. Η Νέα Σελήνη γίνεται ακριβώς πάνω στην Αφροδίτη, στο νότιο δεσμό του χάρτη της Ελλάδος, σε τετράγωνο με τη Σελήνη του χάρτη, που βρίσκεται στο δεύτερο οίκο και σχεδόν στην ακμή του δεύτερου οίκου, σε τετράγωνο με τον Άρη εδώ, σε εξάγωνο βέβαια με το Ποσειδώνα της Ελλάδος στον ένατο οίκο και επίσης η Αφροδίτη να ενεργοποιεί την όψη, να ενεργοποιεί τον Έρμη, τον ανάδρομο εδώ στον υδροχό. Ένα από τα βασικά θέματα πιστεύω που θα συζητηθεί και θα μας απασχολήσει θα είναι ο οικονομικός τομέας πολύ πιθανόν, ειδικά, αλλά και διάφορα θέματα που θα απασχολήσουν την κυβέρνηση και τη Βουλή. Να πάμε τώρα να δούμε λίγο το δεύτερο βασικό γεγονός του μήνα, που είναι η σεληνιακή έκλειψη Παρασκείας, η οποία πραγματοποιείται στις 25 Μαρτίου του 2024 και 9 η ώρα το πρωί και 4 δευτερόλεπτα, με οροσκόπο 0 και 55 λεπτά των διδύμων, δηλαδή σχεδόν στην πρώτη μοίρα των διδύμων και με μεσουράνημα 9 του υδροχώου και 31 λεπτά και αυτό για συντεταγμένες Αθήνας. Μια σεληνιακή έκλειψη που πραγματοποιείται στον άξονα κρύου ζυγού, δηλαδή η σελήνη είναι στο ζυγό στην πέμπτη μοίρα και 7 πρώτα λεπτά και ο ήλιος στον κρύο στην πέμπτη μοίρα και 7 πρώτα λεπτά. Απέχει 10 μοίρες από τους δεσμούς. Συνήθως αυτές οι σεληνιακές εκλήψεις Παρασκείας θεωρούνται ότι δεν έχουν και τόσο δυνατή επιρροή, δηλαδή στα γεγονότα. Παρόλο αυτό δεν είναι απόλυτα αυτό το μόνο θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι στέκει. Να πούμε ότι και αυτός ο χάρτης επηρεάζει το χάρτη της Ελλάδος, καθώς ενεργοποιεί το τετράγωνο Δία Πλούτονα στο χάρτη της Ελλάδος, που και αυτό το τετράγωνο και γενικώς ο Δίας και ο Πλούτονας συνδέονται
με θέματα οικονομικά και έτσι όπως είναι στημένα και στο χάρτη της Ελλάδος συνδέονται και με το τετράγωνο, δηλαδή και μέσα από τον 8ο και συνδέονται και με τη διαπλοκή. Να πω ότι γενικώς όλες οι εκλήψεις που γίνονται στον άξονα κρυό-ζυγό φέρνουν γεγονότα σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς λαμβάνουν χώρα στους γωνιακούς οίκους κρυό-ζυγός του παγκόσμιου χάρτη. Με λίγα λόγια και αυτή η σεληνιακή έκλειψη θα φέρει γεγονότα σε παγκόσμιο επίπεδο και θα φέρει γεγονότα που πιθανόν σχετίζονται με τις σχέσεις και τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ κρατών, καθώς η συγκεκριμένη έκλειψη και πανσέλινο μαζί βγάζει στο προσκήνιο θέματα που σχετίζονται με σχέσεις και συνεργασίες κάθε είδος. Επίσης και σε προσωπικό επίπεδο θέτει θέματα που σχετίζονται με σχέσεις και συνεργασίες και αυτό που ζητά από μας αυτή η έκλειψη είναι πρώτα απ' όλα να μπορέσουμε να απεγκλωβιστούμε σε ό,τι μας κρατάει πίσω, να μπορέσουμε να απεγκλωβιστούμε από τοξικές σχέσεις, από τοξικές συνήθειες, από τις ανασφάλειές μας, από την ανάγκη να γινόμαστε αποδεκτοί από τους άλλους. Όμως, τι πρέπει να κάνουμε, ποιο είναι το καλό που πρέπει να πάρουμε από αυτή τη σελήνη που είναι σε σύνοδο με τον νότιο δεσμό, θα πρέπει να βγάλουμε στην επιφάνεια όλα τα ταλέντα μας, ώστε μέσα από τα ταλέντα μας να μπορούμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, ο ήλιος στον κρυό, πρωτοβουλίες μέσα βασίζοντας τα πόδια μας, στις δυνάμεις μας, ώστε να αναδείξουμε ακόμα καλύτερα τον εαυτό μας, αλλά όλο αυτό χωρίς εγωισμό και σε μία ισορροπία σε σχέσεις με τους άλλους και μέσα από μία διπλωματία να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις σχέσεις με τους άλλους. Και ποιους επηρεάζει αυτή η έκλειψη της Σελήνης? Επηρεάζει τους γεννημένους γύρω στις 24, 25, 26 Μαρτίου, 27, 28, 29 Σεπτεμβρίου, 26, 27, 28 Δεκεμβρίου και 26, 27 και 28 Ιουνίου. Να θυμόμαστε όμως ότι οι εκλήψεις πάντα έχουν σαν στόχο την πρόοδό μας, την εξέλιξή μας, μας βοηθούν ώστε είναι μια όθηση, δηλαδή αυτό ήθελα να πω, μας σωθούν να πάμε μπροστά, ακόμα και αν αυτή η όθηση, ακόμα και αν αυτή η εξέλιξη γίνεται μέσα από δυσκολίες, μέσα από γεγονότα που πολύ πιθανόν να μην τα διαλέγουμε εμείς, δηλαδή μέσα από γεγονότα ανεξάρτητα από τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε εμείς. Αυτό γενικώς ήταν γενική, με λίγα λόγια, ανάλυση πάνω στην Πανσέλινο. Απλά να τονίσω εδώ σε αυτή την έκλειψη ότι έχουμε έναν ήλιο παντοδύναμο στον κρυό. Το πρόβλημα εδώ αυτής της έκλειψης είναι ο Ερμής, ο οποίος η κίνησή του έχει μια βραδύτητα, καθώς ετοιμάζεται
για την φαινομενική ανάδρομη πορεία, την οποία θα την ξεκινήσει με το που θα μπει ο Απρίλιος από την πρώτη κιόλας του μήνα. Οπότε, πολύ πιθανόν, θέματα που θα βιώσουμε με αυτή την έκλειψη ή ακόμα και με αυτή τη νέα σελήνη, να μην κλείσουν, να τα βρούμε μπροστά μας και αργότερα ή πολύ πιθανόν το αντίθετο, καλούμαστε να λύσουμε θέματα που δεν τα λύσαμε το προηγούμενο διάστημα και τώρα ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτά ώστε να δώσουμε μια οριστική λύση. Εύχομαι σε όλους έναν όμορφο Μάρτιο με υγεία, με χαρά, ηρεμία και δημιουργικότητα. Γεια σας. Υγεία, χαρά, ηρεμία, δημιουργικότητα, ακριβώς οι λέξεις και οι έννοιες που θα μας χρειαστούν για να περάσουμε αυτό το μήνα όσο πιο όμορφα γίνεται και όσο πιο ανώδυνα και όσο πιο επιφανώς μπορούμε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν για ακόμα μία μηνιαία επισκόπηση κοντά μας και θα τα πούμε πάλι τον άλλο μήνα με την επισκόπηση του Απριλίου. Γεια σας.